Ας περάσουμε όμως στους καθηγητές που φαίνεται ότι και σήμερα θα βαδίσουν και πάλι στον δρόμο των κινητοποιήσεων. Με στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, συνεχίζει η Ομοσπονδία Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, η ΟΛΜΕ δηλαδή, τις κινητοποιήσεις της για τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών. Σήμερα, Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, θα γίνει πανελλαδική στάση εργασίας των εκπαιδευτικών από τις 11 έως και τις 2 και από τις 2 έως και τις 5. Προκειμένου να συμμετάσχουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει η ΟΛΜΕ έξω από το Υπουργείο Παιδείας στο Μαρούσι. Την Παρασκευή 4 του μήνα διοργανώνονται συγκεντρώσεις εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών σε πολλές τοπικές ενώσεις εν ώψη του εορτασμού της ημέρας του εκπαιδευτικού, που είναι στις 5 Οκτωβρίου, Έλενα. Να περάσουμε όμως, Νικολέτα, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θέμη Κοτσιφάκη, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ. Καλημέρα, κύριε Κοτσιφάκη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται, για πείτε μας, τι ακριβώς. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις, όπως έχουμε πει. Συνεχίζουμε, δεν σταματήσαμε τις κινητοποιήσεις. Έχουμε αλλάξει τη μορφή των κινητοποιήσεων. Σήμερα έχουμε μια στάση εργασίας και διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας και ανάλογες διαμαρτυρίες σε όλες τις διευθύνσεις σε όλη τη χώρα. Γιατί πραγματικά η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας, αντί να λύσει έστω και ένα πρόβλημα από αυτά που έχει δημιουργήσει η πολιτική της, δημιουργεί συνέχεια καινούργια. Και αναφέρομαι στην καινούργια απόφαση που δεν την πέρασε από τη Βουλή και την πέρασε μετά ως υπουργική απόφαση, ότι ο αριθμός των μαθητών στο τμήμα από 27 μπορεί να γίνει και 30. Με απόφαση του προϊσταμένου διεύθυνση. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα στην λογική να εξοικονομηθούν εκπαιδευτικοί και να βρεθούν και άλλοι εκπαιδευτικοί στη διαθεσιμότητα διαλύουν το δημόσιο σχολείο τελικά και χειροτερεύουν την εκπαίδευση για τα παιδιά. Άρα αυτά τα δύο θέματα δεν είναι χωριστά. Δεν είναι χωριστά η δημιουργία των προβλημάτων στο εργασιακό των εκπαιδευτικών, η δημιουργία διαθεσιμοτήτων στους εκπαιδευτικούς με την ποιότητα της εκπαίδευσης. Γι' αυτό το θέμα λέμε ότι αφορά όλο τον κόσμο, τα παιδιά, τους μαθητές, όλη την κοινωνία. Συγγνώμη, Νικολέτα. Κύριε Κοτσιφάκη, όπως είπε και ο κύριος Μιλόπουλος, ο πρόεδρος των Βρετάνεων, είπε ότι θα είναι πολύ δύσκολος, λέει, να μένετε ο φετινός χειμώνας για την εκπαίδευση. Είναι, νομίζω, από τους δυσκολότερους χειμώνες. Είναι πραγματικά χειμώνας, όχι μόνο, όπως το λένε, με τον καιρό, αλλά και χειμώνας και όσον αφορά την πολιτική. Οι δαπάνες έχουν μειωθεί κατά 33% και μειώνονται και φέτος και σε καινούργιο προπολογισμό θα μειωθούν. Θα φτάσει το 47% σε σχέση με το 2009, όταν το 2009 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη και στον κόσμο. Καταλαβαίνετε πού θα πάει το πράγμα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά που γίνονται, οι μειώσεις του αριθμού των εκπαιδευτικών, οι καταργήσεις της συμφωνίας των σχολείων και το καινούργιο εκπαιδευτικό νομοσχέδιο που ουσιαστικά βάζει σε όλες τις τάξεις του Λυκείου και του Γενικού και του Τεχνικού Πανελλαδικού και επεξετάσεις με στόχο ουσιαστικά να διώξει τα παιδιά από το Λύκειο και να σπρώξει προς την πρόορη κατάρτιση. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι μια πολιτική η οποία πρέπει να ανατραπεί, πρέπει να σταματήσει τώρα, γιατί οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο στους εκπαιδευτικούς. Θα ήταν παράλογο να είναι μόνο στους εκπαιδευτικούς, είναι σε όλο τον κόσμο. Στα αιτήματά σας, κύριε Κοτσιφάκη, βλέπετε κάποιο πράσινο φως, ας πούμε, δηλαδή να συζητιέται κάποια υπόθεση? Να σας πω ότι δεν συζητιέται καν. Σας είπα ότι έτσι αλλιώς στις ημέρες της απεργίας πάθηκαν αυτή η απόφαση, υπόγραψε ο Υπουργός Παιδείας αυτή την απόφαση. Ουσιαστικά διέλυσε και τους τομείς στην επαγγελματική εκπαίδευση, ακόμα και αυτούς που έλεγε το νομοσχέδιο ότι θα λειτουργήσουν μεταβατικά, απαγόρευσε τη λειτουργία τους. Ουσιαστικά πλήττονται τα παιδιά των φτωχότερων οικογενειών, όταν ουσιαστικά οι τομείς αυτοί, και μιλάω για τις τομείς υγείας πρόνοιας, στα ΕΠΑΛ, της κομματικής, σε ΠΑΣ, θαυμασμάτων τεχνών κλπ. Έχουν πληγή ανεπανόρθωτα. Η τεχνική εκπαίδευση έχει πληγή ανεπανόρθωτα. Υποτίθεται ότι η τεχνική εκπαίδευση ήταν ένα κομμάτι της εκπαίδευσης που ήθελε η κυβέρνηση να αναβαθμίσει. Τέτοια αναβάθμιση δυστυχώς οδηγεί, αναβάθμιση σε εισαγωγικά, οδηγεί στη διάλυση. Να σας πω επίσης χαρακτηριστικό ότι από τη δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας από τις 17 Ιανουαρίου, σημειώσει την ημερομηνία, και χτες μας όρισε ραντεβού για τις 10 Δεκάτου, παρακαλώ. Δηλαδή ένα μήνα μετά, αυτή είναι ο διάλογος, η συζήτηση με το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό είναι το επίπεδο διαλόγου. Ευχόμαστε, κύριε Κοτσιφάκη, να κάνω μια ερώτηση, κύριε Κοτσιφάκη. Εμείς σήμερα θα πάμε στο Υπουργείο Παιδείας, διαμαρτυρόμε και απαιτούμε σήμερα να γίνει συνάντηση. Κύριε Κοτσιφάκη, το ποσοστό που παρατηρείτε της συμμετοχής στις κινητοποιήσεις είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από τις προηγούμενες ημέρες?
Κοιτάξτε, έχουμε αλλάξει μορφή κινητοποίηση αυτή τη στιγμή. Ολοκληρώθηκε η 8ήμερη απεργία μας. Εμείς νομίζω ότι βγάζουμε θετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την κινητοποίηση του κόσμου, όσον αφορά την ανάδειξη των συστημάτων της εκπαίδευσης στην κοινωνία. Νομίζω ότι αυτά είναι θετικά χαρακτηριστικά. Βεβαίως δεν μπορεί να απεργεί κανείς επαόριστο. Θα επανέλθουμε και επανήλθαμε ήδη από σήμερα με νέες μορφές. Την Παρασκευή θα υπάρχει διαμαρτυρία σε 6 ώρα από την ΟΛΜΕΑ προς το Σύνταγμα και αντίστοιχα σε άλλες πόλεις με αιχμή τη διαθεσιμότητα και βεβαίως και τα άλλα προβλήματα που υπάρχουν και έχουν δημιουργηθεί και με το νέο νόμο, όλα αυτά που λέγαμε πριν, αλλά και με την προσπάθεια που κάνει αυτές τις μέρες το Υπουργείο Παιδείας να δημιουργήσει τεχνητές υπεραριθμίες, ακόμα περισσότερες, στριμώχνοντας τμήματα, σχολεία κλπ. Στο να λειτουργούν οριακά πια, με στόχο ένα και μόνο, να βγάλει τις καινούργιες ομάδες εκπαιδευτικών που στην επόμενη διαπραγμάτευση με την Τρόικα θα τους προσφέρει τα κεφάλια. Πρόκειται να γίνουν και πάλι συνελεύσεις και με την ΕΛΜΕ? Συνελεύσεις θα γίνουν, πιθανόν την άλλη εβδομάδα. Για νέες κινητοποιήσεις που θα έχουν και απεργιακό χαρακτήρα. Οπότε οι απεργίες θα συνεχίσουν και την επόμενη εβδομάδα, κύριε Κοτσουφάκη? Σε τι κλίμα δηλαδή θα γίνει? Εμείς είπαμε ότι δεν θα σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις από τη στιγμή που τα προβλήματα όχι μόνο δεν έχουν λυθεί, αλλά δημιουργούνται και καινούργια. Και όσο περνάει αυτός ο καιρός, το είχαμε πει από το καλοκαίρι ακόμα, όσο περνάει ο καιρός και συνεχίζει αυτή η πολιτική, θα δημιουργούνται ακόμα και καινούργια προβλήματα. Νομίζουμε ότι τα πιο δύσκολα είναι μπροστά. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε όλα τα σεδικάτα στη χώρα. Μακάρι λοιπόν να βρείτε μια άκρη, να βρεθούν λύσεις, γιατί το θέμα της εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Κοτσουφάκη. Και αφορά όλο τον κόσμο. Έτσι ακριβώς. Κύριε Κοτσουφάκη, θα σας ξαναέχουμε στη γραμμή όταν θα υπάρχουν και νεότερα, όταν θα αποφασίσετε μάλλον τι θα γίνει και με τις νέες κινητοποιήσεις, αν θα πάρουν απεργιακό χαρακτήρα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Καλώς. Ευχόμαστε καλή δύναμη. Γεια σας. Να είστε καλά.